Ο ζωμός από τις Γαρίδες είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου ζωμούς. Είναι η βάση για μια καλή μπισκ. Μεταμορφώνει τις σάλτσες για τα θαλασσινά και πάει την γαριδομακαρονάδα σε άλλο επίπεδο. Το βασικότερο όμως είναι ότι φτιάχνεται με απλό τρόπο και από υλικά τα οποία σε αντίθετη περίπτωση θα καταλήγανε στα σκουπίδια. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε κάνει ως προετοιμασία είναι να καθαρίσουμε τις γαρίδες και να έχουμε κρατήσει τα κελίφια και τα κεφάλια από τα οποία θα φτιάξουμε τον ζωμό. Βασικό μας μέλημα πριν ξεκινήσουμε, κάτι το οποίο εμείς το έχουμε κάνει ήδη, είναι να πλύνουμε καλά τα κέλυφη και τα κεφάλια για να φύγουν τα φύκια και η τυχόν άμμος η οποία μπορεί να βρίσκεται πάνω τους και να τα αφήσουμε να στραγγίξουν πάρα πολύ καλά. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έχουν νερό, πάρα πολύ τέλος πάντων, να έχουν πολύ νερό τα κεφάλια και τα κέλυφη πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το ζωμό. Στη συνέχεια αυτό που θα κάνουμε είναι να πλύνουμε και να κόψουμε το κρεμμύδι, το καρότο, το πράσο και το σέλινο σε κύβους. Θα τα πλύνουμε πολύ καλά. Το καρότο ειδικά δεν χρειάζεται να το ξεφρουδίσουμε, αρκεί να το πλύνουμε πάρα πολύ καλά. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να το κόψουμε σε κομμάτια. Να κόψουμε όλα τα λαχανικά σε κομμάτια περίπου ισόπαχα, ώστε να μαγειρευτούν περίπου στον ίδιο χρόνο. Αυτό το οποίο συνήθως κάνουμε σε επαγγελματικές κουζίνες είναι ότι χρησιμοποιούμε μέρη από τα λαχανικά τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσουμε σε πιάτο. Δηλαδή, αυτό το πράσινο μέρος από το πράσο, το οποίο συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε σε κάποια συνταγή ή σε κάποιο πιάτο, μπορούμε να φτιάξουμε ζωμούς από αυτό. Θα κόψουμε και το καρότο. Δεν χρειάζεται να είναι όμορφα τα κομμάτια κομμένα, γιατί ούτως ή άλλως το ζωμό θα τον σειρώσουμε. Απλά αυτό που χρειάζεται είναι να είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος, χοντρά κομμάτια. Το σκόρδο μπορούμε να το σπάσουμε λίγο-λίγο με το μαχαίρι. Και φυσικά χρησιμοποιούμε όλο το λαχανικό, όλα τα λαχανικά, όλα τα μέρη δηλαδή, ακόμα και αυτά εδώ πέρα τα φύλλα, τα οποία είναι γεμάτα με άρωμα. Λοιπόν, μόλις προετοιμάσουμε λοιπόν τα υλικά, είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε τον ζωμό. Τοποθετούμε λοιπόν μια πλατιά κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, ούτως ώστε να κάψει καλά. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε ελαιόλαδο. Βλέπετε ότι έχει πάρει κατευθείαν θερμοκρασία. Αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε ένα φιλμ στον πάτο της κατσαρόλας, ώστε να μην μας κολλήσουν τα κέλυφια από τις γαρίδες μόλις πέσουν μέσα. Και συνεχίζουμε προσθέτοντας, βάζοντας τις γαρίδες, τα κεφάλια και τα κέλυφη μέσα στην κατσαρόλα για να τα σοτάρουμε. Τα κέλυφη και τα κεφάλια θα τα σοτάρουμε αρχικά μόνα τους έως ότου αρχίσουν να αλλάζουν χρώμα. Αυτό που θέλουμε είναι να καραμελώσουν ελαφρώς, να βγάλουν ό,τι ζουμί έχει μείνει μέσα και να καραμελώσουν ελαφρώς, ώστε να δώσουν ένταση στο ζωμό. Εάν δούμε ότι η φωτιά μας είναι πάρα πολύ δυνατή, μπορούμε να τη χαμηλώσουμε 1-2 βαθμούς, στη μέτρια προς δυνατή όμως φωτιά, γιατί όπως είπαμε, τα κεφάλια κρατάνε μέσα ακόμα υγρασία και θέλουμε να φύγει. Για να συνεχίσουμε, θέλουμε να φύγει ούτως ώστε να καραμελώσουμε. Κατά διαστήματα ανακατεύουμε ούτως ώστε να μην κολλήσουν στον πάτο της κατσαρόλας. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο έντονα κόκκινο το χρώμα από τα κεφάλια και τα κέλυφη. Οπότε στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε και τα λαχανικά μας ούτως ώστε και αυτά να σοταριστούν και να καραμελώσουν. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε έναν έντονο ζωμό από γαρίδες. Συνεπώς, αυτό το οποίο κάνουμε σοτάροντας τα λαχανικά και τα κεφάλια
ή να βγάλουν τα φυσικά ζάχαρα τα οποία έχουν και να καραμελώσουν, δίνοντας έτσι έναν πολύ έντονο ζωμό. Έχουν αλλάξει χρώμα και τα λαχανικά και τα κέλυφη και όπως βλέπετε εδώ στον πάτο της καθαρότητας έχει αρχίσει σιγά σιγά και κολλάει. Αυτό λοιπόν είναι το στάδιο στο οποίο θα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα τον πελτέ της ντομάτας για να τον γλυκάνουμε. Σοτάροντας τον πελτέ της ντομάτας, αυτό το οποίο στην ουσία κάνουμε είναι να καραμελώσουμε τα ζάχαρα τα οποία περιέχονται φυσικά μέσα σε αυτόν και έτσι να γίνει λίγο πιο ήπιος σε γεύση. Ο πελτές της ντομάτας θα μας δώσει βέβαια και ένα βάθος στο ζωμό. Και θα γίνει πολύ πιο δυνατός. Αυτό εδώ πέρα τώρα το μαύρο που βλέπετε στον πάτο της κατσαρόλας είναι όλη η νοστιμιά. Αυτό το πράγμα το θέλουμε μέσα στο ζωμό. Δεν είναι κάτι καμένο. Για το λόγο αυτό λοιπόν θα σβήσουμε με κονιάκ και με κρασί. Αυτό το οποίο κάνουμε συνήθως όταν σβήνουμε είναι να κάνουμε ένα κενό. Δεν θέλουμε να πάει το κρασί και το αλκοόλ γενικότερα, με ό,τι αλκοόλουχο σβήσουμε να πάει πάνω στα υλικά, αλλά θέλουμε να πάει στον πάτο για να πάρουμε τα γλάσσα που λέμε. Επειδή εδώ χρησιμοποιούμε η κουζίνα μας σε σχέση με το να προωθηθεί, θα είναι μικρή η απόσταση, δεν θα το φλαμπάρουμε, μπορούμε όμως να κάνουμε ένα φλαμπέ, να το ανάψουμε για να φύγει πιο γρήγορα το αλκοόλ και με την κουτάλα την ξύλινη τρίβουμε ελαφρά τον πάτο τόσο ώστε να φύγουν τα γλάσσα αυτά και φυσικά μόλις εξατμιστεί το πολύ πολύ αλκοόλ από το μπράντι θα ρίξουμε το λευκό κρασί. Τώρα όταν το κρασί πέσει απάνω στα υλικά αντί για τον πάτο της κατσαρόλας, αυτό το οποίο θα γίνει δεν θα εξατμιστεί σωστό το αλκοόλ. Με αποτέλεσμα να το νιώθουμε μέσα στο ζωμό ή σε οποιοδήποτε φαγητό κάνουμε και να έχει μια δυσάρεστη γεύση γενικότερα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και στην ουσία να μείνει ένα σιρόπι από το κρασί. Βλέπετε. Και αφού εξατμιστεί, θα προσθέσουμε μέσα τον ζωμό από ψάρι. Ζωμό από ψάρι έχουμε γράψει στο site μας πώς γίνεται. Οπότε μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό το άρθρο και να δείτε. Εάν θέλουμε, αντί για ζωμό ψαριού, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζωμό από λαχανικά ή νερό. Παίρνοντας βέβαια και ένα πιο ήπιο αποτέλεσμα, ένα όχι τόσο δυνατό ζωμό. Αυτό όμως το οποίο θα αποφύγουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ζωμό από κρέας, είτε από κοτόπουλο, είτε από μοσχάρι. Ό,τι και αν χρησιμοποιήσουμε, είτε νερό, είτε ζωμό λαχανικών, είτε ζωμό ψαριού, θα πρέπει να καλύψει ένα δάχτυλο πάνω από τα λαχανικά και τα κέλυφα της γαρίδας. Τώρα, αφού πάρει μία βράση, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να χαμηλώσουμε τη φωτιά μας και να ξαφρίσουμε. Εγώ ξαφρίζω συνήθως με τη βαθιά κουτάλα γιατί παίρνει πολύ καλύτερα τους αφρούς σε σχέση με την τρυπητή. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να πάρουμε, όπως σε όλους τους ζωμούς, μία δυνατή γεύση, αλλά θέλουμε έναν καθαρό ζωμό, ένα διαυγή ζωμό όσο γίνεται. Οπότε αφήνοντας τους αφρούς μέσα,
Δηλαδή, αν δεν ξαφρίσουμε, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνει θολός ο ζωμός μας. Αυτό το οποίο μπορούμε βέβαια να κάνουμε και για περισσότερη ευκολία είναι να γυρίσουμε προς τη μία πλευρά την κατσαρόλα, ούτως ώστε να ανέβει λίγο η στάθμη από τη μία πλευρά και σιγά σιγά με αυτόν τον τρόπο να αφαιρέσουμε όλους τους αφρούς που έχουν δημιουργηθεί. Το μόνο κακό όταν κάνουμε τα βίντεο είναι ότι δεν μπορούμε να τραβήξουμε τη μυρωδιά η οποία βγαίνει. Πραγματικά αν ήσασταν εδώ πέρα κοντά, η μύτη σας θα εκτοξευότανε. Όπως βλέπετε έχουμε βγάλει σχεδόν όλους τους αφρούς. Έχει μείνει πολύ λίγο ακόμα στις άκριες και αφού τους αφαιρέσουμε καλά καλά θα χαμηλώσουμε σε χαμηλή φωτιά ούτως ώστε να βλέπουμε στην επιφάνεια να βγαίνουν πολύ μικρές μπουρμπουλίθρες, να είναι ο βρασμός δηλαδή πάρα πολύ σιγανός και θα αφήσουμε για 40 με 45 λεπτά ούτως ώστε τα κέλυφη και τα κεφάλια να βγάλουν όλα τους όλες τους τις ουσίες και όλα τους τα αρώματα. Οι οικιακές κουζίνες είναι συνήθως διαδημιουργημένες από το 1 έως το 9. Οπότε αν γυρίσετε το διακόπτη για να χαμηλώσετε την θερμοκρασία τώρα που θα αρχίσει να βράζει για να τα αφήσουμε 45 λεπτά περίπου, θα τη βάλετε στο 2,5 με 3. Μπορούμε τώρα να βάλουμε τα αρωματικά μας, τα οποία θα είναι η δάφνη, φύλλα δάφνης, ολόκληρη κόκκι από πιπέρι, και θυμάρι, φρέσκο. Το θυμάρι επειδή είναι φρέσκο το έχουμε πλύνει πάρα πολύ καλά, αλλά το έχουμε αφήσει με τα κοτσάνια του, ούτως ώστε να πάρουμε όλο το άρωμα. Και όπως βλέπετε εδώ στις άκρες, αυτό θέλουμε ακριβώς, να βράζει ίσα ίσα, ούτως ώστε να πάρουμε όλα τα αρώματα από τα κεφάλια και όλα τα και από τα κέλυφη και όλες τις ουσίες. Αυτό είναι το σημείο, ότι αυτή είναι μάλλον η ένδειξη ότι βράζουμε στη σωστή θερμοκρασία. Αυτό το οποίο και θέλω να δούμε αυτή τη στιγμή είναι το πόσο πολύ έχει κατέβει η στάθμη του υγρού. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν πάρα πολύ δυνατό ζωμό. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε τα κέλυφη και τα λαχανικά από το ζωμό με μία τρυπητή κουτάλα ή με μία αράχνη. Στη συνέχεια θα περάσουμε το ζωμό από μία σίτα όπου αν θέλουμε μπορούμε να στερεώσουμε ένα φίλτρο καφέ. Με τον τρόπο αυτό θα πάρουμε έναν πολύ καθαρό ζωμό. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε τον πιο μεστό και γεμάτο γεύση ζωμό γαρίδας σαν ένας πραγματικός σεφ.